Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3η 6 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με νέα από το αστυνομικό δελτίο. Αρχής γενομένης από χτύπημα στα Supermarket Lidl στην Πατρών Κλάους, θα μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι. Ο Δημήτρης Χωρίτος και ο Γιώργος Καρβουνιάρης, να τους δούμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από το Lidl, γιατί έχουμε και άλλα περιστατικά που απασχόλησαν το αστυνομικό δελτίο. Αυτό είναι το πιο σοβαρό όμως. Τα ξημερώματα έγινε αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά. Άγνωστοι δράστες παραβίασαν την πόρτα του καταστήματος, στην Πατρών Κλάους βρίσκεται το κατάστημα αυτό, και κατάφεραν να αρπάξουν ένα ποσό γύρω στους 3.000 ευρώ. Σήμανε ο συναγερμός, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, πήγε εκεί, αλλά είχαν προλάβει οι δράστες να εξαφανιστούν. Ερευνώνται από τις κάμερες και από άλλα στοιχεία που συγκεντρώνει η αστυνομία τι ακριβώς ερευνάται, τι έχει συμβεί και βεβαίως ποια είναι η ταυτότητα των δραστών. Θα πρέπει να πούμε πάντως ότι πριν από λίγο καιρό είχε γίνει πάλι προσπάθεια, μάλιστα με θεαματικό τρόπο, διάρρηξη του συγκεκριμένου καταστήματος. Αυτοκίνητο είχε χτυπήσει στη βιτρίνα, την είχε κατεβάσει κάτω, είχαν μπει μέσα οι ληστές, οι διαρρήκτες μάλλον, ή εν πάση περιπτώσει οι κακοποιοί, προκειμένου να πάρουν ό,τι μπορούσαν. Δεν πρόλαβαν όμως, γιατί ήρθε πολύ γρήγορα η αστυνομία, είχε χτυπήσει και ο συναγερμός, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν χωρίς να πάρουν τίποτα την προηγούμενη φορά. Αυτή τη φορά, αν είναι ίδιοι, κατάφεραν να πάρουν κάτι. Μάλιστα. Δεν έχουμε νέα από τις έρευνες αστυνομίας. Όχι, εξετάζονται οι κάμερες, στοιχεία από δακτυλικά αποτυπώματα κλπ. Και προχωρούν οι έρευνες. Πάντως είναι εντυπωσιακό σε αυτό το επίπεδο, γενικότερα με τις πολυεθνικές, οι οποίες παίρνουν το 90% του τζίρου που κάνουν τα καταστήματα, το εμπόριο και γενικά η λιανική στην περιοχή. Θα μπορούσαν με έναν τρόπο να ασφαλίσουν περαιτέρω τα μαγαζά τους, δεν επενδύουν, δεν γίνεται να τα βάζεις όλα στην τσέπη και ούτε η αστυνομία να προσλάβει 1.000 αστυνομικούς για τις επιχειρήσεις τους. Είναι μεγάλες. Δημήτρη, τα μικρά μου, μαγαζάκια εδώ ακούσαμε λίγο καθημερινά. Εδώ είδαμε και πάθαμε για να θωρακίσουν τις προσώψεις τους οι τράπεζες. Έτσι. Οι τράπεζες. Αν είναι όχι δυνατόν, πολυεθνικές. Αν είναι θυμάστε δυνατόν, ότι τα χτυπήματα σε τράπεζες, ειδικά στα χρόνια των μνημονίων, ήταν σχεδόν καθημερινά για κάποιο διάστημα. Γιώργο, δεν επενδύουν. Ειδικά στην Αθήνα. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό με τις πολυεθνικές ή τις τράπεζες και έχει πολύ δίκιο. Μόνο να παίρνουν. Δεν γίνεται έτσι. Ταυτόχρονα ο Βασιλόπουλος, όταν κινδύνευε από τους αντιεξουσιαστές, τότε που σκοτώθηκε ο εργαζόμενος τον ΑΒ Βασιλόπουλο στην Εθνική Οδό και πήγαν οι αντιεξουσιαστές, συνθήματα κτλ., είχε βάλει σε όλα τα υποκαταστήματα στην Πάτρα ιδιωτική ασφάλεια για να μην γράφουν συνθήματα ή να μην του τα σπάσουν. Δεν πειράζει και οι λοιπές πολυεθνικές να βάζουν ιδιωτική ασφάλεια από το να τους χαλάνε τα μαγαζά. Άλλωστε έχουν κέρδη και μπορούν να έτσι, το κάνουν. Τα μικρά μαγαζά έχουν πρόβλημα που δεν δύναται ένας μικροέμπορος να βάλει πόρτες ασφαλείας, τζαμαρίες, άθραυστες κτλ. Πάμε στην περίπτωση με τον 41χρονο, ο οποίος είχε αδυναμία στα κοσμήματα, Γιώργο. Ναι, πράγματι, την τελευταία εβδομάδα είχε δραστηριοποιηθεί. Τουλάχιστον αυτό μέχρι τώρα έχει δείξει η αστυνομική προανάκριση. Θα είχε την συνήθεια να πηγαίνει σε ξεχωρία, λοιπόν, την απέξει μάλλον πρόσφατα, και να είχε πάει δύο φορές στο ίδιο ξεχωρίο, την τρίτη φορά σε ένα άλλο, με τη μέθοδο της απασχόλησης, πιάνοντας κουβέντα και παριστάνοντας τον πελάτη. Αφαιρούσε διάφορα χρυσαφικά, όχι πολύ μεγάλης αξίας, ό,τι προλάβαινε να πάρει από τις προθήκες δηλαδή. Στη μία περίπτωση είχε πάρει μία χρυσή αλυσίδα και ένα μικρό κόσμημα, στην άλλη περίπτωση κάτι άλλο αξίας 60 ευρώ. Δεν ήταν πολύ μεγάλης αξίας, γιατί σου λέω, απασχολούσε στην προκειμένη περίπτωση την υπάλληλο ή την ιδιοκτήτρια του καταστήματος, γιατί ήταν γυναίκα στις δύο πρώτες περιπτώσεις. Στην άλλη περίπτωση τον άντρα, και έπαιρνε ό,τι προλάβαινε. Τελικά εντοπίστηκε από την αστυνομία, συνελήφθη, ταυτοποιήθηκε. Θα τα πούμε και σε λίγο με άλλα θέματα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε τι συμβαίνει με την κόντρα του Δήμου Πατρέων με την κτηματική υπηρεσία. Ήδη οργανώνεται και η κινητοποίηση της Κυριακής από την Δημοτική Αρχή, στην οποία θα συμμετάσχουν ουσιαστικά εκείνοι την οργανώνουν και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Κόκκινων Μήλων.
σε ρυθμούς πεζοδρόμησης της οδού Μεζόνος στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου για την πραγματοποίηση αλλαγών και την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας κινείται πλέον η Δημοτική Αρχή. Το σενάριο που έρχεται να κουμπώσει τόσο με τις αντιδρομήσεις των Κανακάρη και Κορίνθου όσο και την αμφιδρόμηση της Αγίας Σοφίας βάζει στο κάδρο και την οδό Αράτου, η οποία μπαίνει στο παιχνίδι με πρόβλεψη για διπλό ρεύμα κυκλοφορίας. Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί η οδηγία της κτηματικής υπηρεσίας προς τον Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με την οποία ζητείται να διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Ποσειδώνου στο Ρίο, επειδή είναι γυαλός. Να, στην ουσία σας λέω, λέει να αποβληθεί ο Δήμος από έκταση 8.236 μέτρα, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ναι. Δηλαδή στην πράξη, αυτό δεν είναι δρόμος, λέει, είναι παραλή, είναι γυαλός. Να κατεδαφιστεί. Να κατεδαφιστεί αυτός ο δρόμος και από εκεί και πέρα, σαν συνεπακόλουθο αυτής της λογικής, είναι ότι τα μαγαζιά εκεί, τα σπίτια, δεν ξέρω τι ανάλογα τι, σε ποιο σημείο βρίσκεται, κακώς υπάρχουν γιατί δεν έχουν δρόμο. Ναι. Υπάρχουν και θέματα νομιμότητας των κτηρίων πια και δεν αφορά μόνο το Ρίο. Είναι τα ρωτήκα, το μονοδέντρι. Αύριο μπορεί να είναι πιο δόθε, πιο κήθε στο Ρίο από την άλλη μεριά. Ναι. Όπου δηλαδή ο δρόμος θεωρείται γυαλός. Δηλαδή πήγε ένας υπάλληλος, έβαλε μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή, σου λέει εδώ είναι γυαλός. Πού το βρήκε αυτό, κανείς δεν ξέρει. Λέει επιτροπή, αλλά είπε και είναι γυαλός. Ωραία. Λοιπόν, είδαμε το θέμα με την παραλιακή του Ρίου που είναι εξίσου σοβαρό όμως. Δηλαδή και εδώ η παρέμβαση της κτηματικής υπηρεσίας απειλεί να την έχει στον αέρα ό,τι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για τη λειτουργία μιας ολόκληρης περιοχής, έτσι. Πάμε τώρα όμως να πούμε για την κινητοποίηση που ετοιμάζει ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους της περιοχής, γιατί το πρόβλημα παραμένει με τον κόκκινο μήλο, Δημήτρη. Έτσι ακριβώς. Έχουμε μπει σε έναν ιδιότυπο παραλογισμό, η κτηματική υπηρεσία ουσιαστικά να εμποδίζει την ανάπλαση του κόκκινου μήλου εκεί που ήταν ένα σκουπιδότοπος. Ξέραμε όλοι σε τι κατάσταση ήταν αποκλεισμένοι οι κάτοικοι, ποιοι κάτοικοι της παραλίας, μια ζώνη των Πατρών που θεωρείται η πλέον υποβαθμισμένη, έτσι. Παντού έχει γίνει μια αναβάθμιση σε όλες τις συνοικίες, σε όλες τις γειτονιές κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχει γίνει παντού, τέλος πάντων. Παντού εννοώντας σε πάρα πολλά. Και άλλες υποβαθμισμένες συνοικίες. Σύμφωνοι, αλλά αυτή να έχεις μπροστά στη θάλασσα σκουπιδότοπο. Από τις παραλιακές περιοχές, πράγματι η παραλία ήταν από τις πιο αδικημένες περιοχές. Έτσι ακριβώς. Γιατί κακά τα ψέματα, από την Πλας μέχρι και λίγο πριν τον κόκκινο μήλο, είχαν γίνει κάποιες αναπλάσεις. Εκεί όμως ήταν ανεπίτρεπτη η κατάσταση. Τώρα που προχώρησε ο Δήμος και έκανε προέβη στις αναπλάσεις, σε παιδικές χαρές κτλ. Η εκτιματική να του πει όχι, απαγορεύεται κτλ. Οι κάτοικοι λοιπόν έχουν ανέβει κυριολεκτικά στα κεραμίδια. Δηλαδή τι λένε, στέλνουν σαφές μήνυμα στην εκτιματική υπηρεσία ότι εμείς θα συνεχίσουμε έστω και παράνομα να είμαστε στο πλευρό του Δήμου που κάνει τις αναπλάσεις, να συνεχίζει τα έργα στην περιοχή μας. Μάλιστα. Είναι συνιστά παραλογισμό να σταματήσει επειδή ο νόμος και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε 6 συλλήψεις στην Ηλία για την υπόθεση, Γιώργο, που λέγαμε προφυλακίσεις με τους μετανάστες, προφυλακίσεις, ναι, για διακίνηση πάνω από 100 μεταναστών. 119 άτομα Ιρακινής κυρίως καταγωγής μετακινούσαν οι δουλέμποροι μέσω ενός λεωφορείου αρχικά που είχε έρθει και συνέχεια μέσω ενός εστιοφόρου, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση των αρχών. Συνελήφθησαν 6 άτομα, 3 Έλληνες και 3 Αλλοδαποί που μετήχαν στο κύκλωμα αυτό και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και εν συνεχεία στον ανακριτή. Με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν ανακριτή και εισαγγελέα, και οι 6 κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μισό εκατομμύριο ευρώ θα έπαιρναν οι δουλέμποροι. Ναι. Δηλαδή είναι περίπου το κεφάλι 3,5 με 4.000 ευρώ για τόσο, να περάσουν στην είναι. Ιταλία. Η ταρίφα είναι τόσο. 119 άτομα, αντιλαμβανόμεθα ότι μιλάμε για ένα ταξίδι κάποιων ωρών, κάποιοι θα εισέπραταν μισό εκατομμύριο και ευρώ. Και μιλάμε σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι τα λιμάνια έχουν θωρακιστεί
και βλέπουμε ότι τα κυκλώματα δρούν ανενόχλητα. Μα δεν πήγανε μέσω του λιμανιού. Ιστιοφόρο δικό του είχαν, Γιώργο. Του φέρανε με ένα λεωφορείο από την Αθήνα ή από κάποιο άλλο σημείο. Του πήγανε στο κατάκολο απ' έξω, του περίμενε το ιστιοφόρο, δεν πέρασαν από το λιμάνι. Του πήγαν απέναντι. Αυτά τα κυκλώματα όμως εξακολουθούν και δρούν. Κανονικότατα. Κανονικότατα και στο λιμάνι της Παθίας. Έτσι, σε όλα τα λιμάνια της Παθίας. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά ακριβώς. Έχουμε κακή εξέλιξη στη Ζάκυνθο με την παιδιατρική κλινική. Θα θυμάστε όλες και όλοι τα ζητήματα που είχαν προκύψει με τη λειτουργία της παιδιατρικής στη Ζάκυνθο, έτσι Δημήτρη. Είχε πάει και ο ίδιος ο Πολάκης εκεί. Έκανε εγχείρηση μάλιστα για να δείξει ότι λειτουργούν άψογα τα χειρουργεία. Ωστόσο, χθες έκλεισε η παιδιατρική κλινική γιατί δεν έχει παιδιάτρους. Μάλιστα. Και δεν πάει ο κύριος Πολάκης. Ναι, θα πηγαίνει ο Πολάκης να κάνει όλων των ειδών τις εγχειρήσεις. Τι χρειάζονται στην παιδιατρική, στην ογκολογία, όπου και αν χρειαστεί θα είναι ο πανταχού παρόν. Το νοσοκομείο παραπέει. Ούτε το τμήμα αναισθησιολογίας λειτουργεί σωστά. Λείπουν 62 άτομα σε οργανικές θέσεις. Αν είναι δυνατόν με τέτοιες ελλείψεις σε προσωπικό να λειτουργήσει εύρυθμα ένα νοσοκομείο. Όχι μόνο δεν λειτουργεί. Εδώ δεν έχουν χρήματα για υλικά ούτε καν για πετρέλαιο θέρμανσης. Μπαίνει ο χειμώνας και όποιος πηγαίνει στο νοσοκομείο, ακόμα και μισοκαλά να είναι, θα αρρωσταίνει από το κρύο. Θέλω να πω... Θα δούμε τι λύση θα δώσει η κυβέρνηση αυτή τη φορά, γιατί κάθε φορά που το νοσοκομείο της Ζακύνθου βρισκόταν στην επικαιρότητα πάντα για αρνητικό λόγο, έτσι, τουλάχιστον τον τελευταίο 1,5 χρόνο, είχαμε τον κύριο Πολάκη που έλεγε ότι αυτά τα λένε οι συνδικαλιστές, η αντιπολίτευση που είναι κακή, τα μέσα ενημέρωση και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα που δεν υπάρχει παιδιατρική κλινική για τους Ζακυνθινούς, έτσι, να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης και όχι τι θα πει. Και μετακυλίεται το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι μόνο ότι καταραίει ή κλείνει το νοσοκομείο Ζακύνθου όταν κλείνουν, βάζουν λουκέτο οι κλινικές. Όλοι αυτοί θα έρθουν εδώ. Πού εδώ, σε ένα επιβεβαρημένο νοσοκομιακό σύστημα, δηλαδή θα πάνε στο Ρίο, θα πάνε στο Καραμανδάνιο, θα πάνε στον Αγιαντρέα, οπότε θα δημιουργηθεί εδώ περαιτέρω πρόβλημα. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα σε εξελίξει στον Ερυθρό Σταυρό, με πρωταγωνιστή τον αρχηγό Νίκο Οικονομόπουλο, μέχρι και χθες το βράδυ πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είχαμε χθες έκτακτη συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί 15 από τα 25 μέλη κατέθεσαν πρόταση μορφής και στην ουσία έπαυσαν, ουσιαστικά αποτελεί παρελθόν ο κ. Οικονομόπουλος από την Προεδρία. Πρόταση μομφής, την οποία υπέγραψαν 15 από τα 25 μέλη κατά του Προέδρου Νικόλαου Οικονομόπουλου, κατατέθηκε σε συνεδρίαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Ανδρέας Μαμαντόπουλος, νέος πρόεδρος. Με την επίσημη, μάλιστα, κατάθεση της πρότασης μομφής, ο Νικόλαος Οικονομόπουλος αποχώρησε ενοχλημένος από τη συνεδρίαση και αποσύρθηκε στο προσωπικό του γραφείο στο κεντρικό κτίριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στη Λυκαβητού 1. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε πάντως κανονικά, χωρίς τη συμμετοχή του Νικόλαου Οικονομόπουλου, ο οποίος τελικά καθαιρέθηκε κατά πλειοψηφία, με τον Κύπριο στην καταγωγή γιατρό και πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας, Ανδρέα Μαμαντόπουλο, να εκλέγεται στη θέση του νέου Προέδρου της οργάνωσης. Να πούμε εδώ ότι στην επιμονή του Προέδρου Νικόλαου Οικονομόπουλου να μην περάσει στο δημόσιο η περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση διάλυσης του οργανισμού, είχε αντιδράσει η πλειοψηφία των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, καλώντας σε έκτακτη συνεδρίαση. Με επιστολή τους 17 μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσαν τον πρώην Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας στο νέο καταστατικό και συγκεκριμένα ως προς το ζήτημα της περιουσίας του Ερυθρού Σταυρού. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Οικονομόπουλος είχε δεσμευθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι θα λάμβανε υπόψη όλες τις παρατηρήσεις, διατήρησε το άρθρο του παλιού καταστατικού, σύμφωνα με το οποίο η περιουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε περίπτωση διάλυσης διανέμεται σε άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Με τα κριτήρια μάλιστα να είναι αόριστα, η επιμονή αυτή εγείρει ερωτήματα. Οι εξελίξεις, όπως προβλέπονταν, ήταν τελικά ραγδαίες με την κατάθεση της πρότασης μομφής κατά του Νικόλα Οικονομόπουλου και τελικά την καθαίρεσή του. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ. Τα μεταδώσαμε και λίγα λεπτά αφού είχαν συμβεί εδώ από το Super B. Λίγα λεπτά δηλαδή μετά την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο. Η οποία απόφαση, Γιώργο Καρβουνιάρη, κατά τον Οικονομόπουλο είναι παράνομη. Ναι, κοίταξε, υπήρξε το εξής παράδοξο χτες. Βγήκαν δύο ανακοινώσεις οι οποίες είχαν το λογότυπο του Ερυθρού Σταυρού.
Η μία με την ίδια ημερομηνία. Αλληλανερούμενος. Ναι, 5 Νοέμβρη. Λοιπόν, η μία έλεγε ότι αυτό που έλεγε τώρα το ρεπορτάζ, ότι συνεδρίασαν, αμφισβητήθηκε και βγήκε καινούριος πρόεδρος. Και η άλλη έλεγε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος παραμένει πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού. Και μάλιστα η διαδικασία όπως έγινε η προηγούμενη ήταν παράτυπη και αντικαταστατική και συνεπώς δεν την αναγνωρίζει. Έτσι. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Πάντως για να πούμε, να δώσουμε τη σωστή διάσταση στα πράγματα. Ένα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο πατρινός γιατρός, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Δεν είναι διορισμένος. Δηλαδή χιλιάδες μέλη τον εξέλεξαν, τον ανέδειξαν στη θέση του πρόεδρου. Όντως είναι ενάντια στο καταστατικό και γενικά στη διοντολογία. Δεν μπορούν να μαζεύονται 10 άνθρωποι να λένε τέλειωσε ο πρόεδρος. Το ΔΣ αποφασίζει για οποιαδήποτε δράση, πράξη, πρακτική του Ερυθρού Σταυρού. Αν θέλεις, αν διαφωνείς με τον πρόεδρο, καταψηφίζεις την όποια του εισήγηση, άρα υπερισχύει η γνώμη Δημήτρη, του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι μισό λεπτό. Ένα. Είναι αναλόγως τι προβλέπει το καταστατικό του Ερυθρού Σταυρού. Αυτό λέμε τώρα. Εάν το καταστατικό του Ερυθρού Σταυρού προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει μορφή στον πρόεδρο, γιατί ο πρωθυπουργός εκλέγεται. Σύμφωνα. Αλλά αν η Βουλή υπερψηφίσει πρόταση μορφής, πάει σπίτι του. Ναι, αλλά εδώ εν προκειμένου, γι' αυτό είπα, είναι ενάντια στο καταστατικό. Δεν δίνεται το ΔΣ σύμφωνα με την διοίκηση και τον Νίκο Οικονομόπουλου, που δεν αυτό νομίζω λέει να και ο Οικονομόπουλος. Αερολογεί. Ένα. Δύο. Πάμε στην ουσία του θέματος. Το Υπουργείο Υγείας έρχεται και του λέει, εις περίπτωση διάλυσης του Ερυθρού Σταυρού, κάτι που απευχόμεθα όλοι, η περιουσία του, η οποία είναι ατράνταχτη, είναι τεράστια, να περιέλθει στο δημόσιο. Και λέει ο Οικονομόπουλος ως πρόεδρος και ως γιατρός, παιδιά, όχι στο δημόσιο, σε ανθρωπιστικού χαρακτήρα οργανώσεις. Γιατί όχι στο δημόσιο? Γιατί το δημόσιο, με το που κατέχει το οτιδήποτε, έρχεται η Μέρκελ μέσω του Ταϊπέδ και του λέει, αδελφέ, ναι, φέρ το εδώ, γεια σου, το πουλήσαμε. Υπάρχει πιθανότητα και κίνδυνος. Αν θέλεις να σεβαστείς τη σημαντικότερη ανθρωπιστική οργάνωση στη χώρα και την περιουσία της, προσπαθείς να τη διαφυλάξεις σωστά μέσω έτερων ανθρωπιστικών οργανώσεων. Ότι πριν από λίγες μέρες, την παραδίδεις τη Μέρκελ και τον κύριο Οικονομόπουλο και την άλλη πλευρά, βλέπω ότι θα χρειαστεί να τους ξαναέχουμε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κόντρα του κυρίου Σπίρτζη, του Υπουργού Υποδομών, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Αχαΐα για τη μη παρουσία τους την τελευταία από τις συσκέψεις που έγιναν. Ουδής βουλευτής της αντιπολίτευσης παρευρέθη στην ενημερωτική συνάντηση για την πρόοδο του έργου κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών Πύργου το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης είχε απευθύνει πρόσκληση στους βουλευτές Αχαΐας και Ηλίας όλων των κομμάτων της Βουλής πλην Χρυσής Αυγής. Όμως παρέστησαν για να ενημερωθούν μόνο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι αστείωτες του κ. Σπίρτζη, ότι έκανε με το δρόμο την κατάτιμηση σε 8 εργολαβίες. Προσπαθεί να το κάνει και στην ενημέρωση. Θεωρώ ότι αυτή η πολιτική πρακτική είναι κατάπτυστη και μετράω τις λέξεις μου, είναι κατάπτυστη. Ναι. Κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την περιφέρεια και τους φορείς για να τους ενημερώσει για τις υποσχέσεις που δίνει για το μέλλον. Και όλους τους υπόλοιπους βουλευτές, όπως καταλαβαίνετε είναι μια αστειότητα όλο αυτό, όλους τους υπόλοιπους βουλευτές για τη Δευτέρα. Η απουσία με διάφορα προσχήματα όλων των βουλευτών της αντιπολίτευσης καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό πως το ενδιαφέρον τους για την εξέλιξη του έργου είναι προσχηματικό, καθώς όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αυτό που τους απασχολεί περισσότερο είναι να ανακυκλώνουν στη Βουλή και μέσω του τύπου έολες κατηγορίες για τις εργολαβίες και τους μειοδότες. Γιατί είναι πρωτοφανές ο αρμόδιος υπουργός να τους προσκαλεί για να τους ενημερώσει λεπτομερώς για όλες τις φάσεις ενός εμβληματικού για την περιφέρεια τους έργου και αυτοί για μικροπολιτικούς λόγους να μην προσέρχονται στη συνάντηση. Πιστεύω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι για ένα ζήτημα που είναι δευτερεύον, αν έπρεπε να τους είχε φωνάξει την Παρασκευή ή τη Δευτέρα. Η ουσία είναι ότι άκουσα κάποιες δηλώσεις τους ορισμένων από αυτούς και χτες το βράδυ τον κύριο Κατσανιώτη συγκεκριμένα σε ένα τοπικό εδώ κανάλι. Προσπαθούν μάλλον να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, μιλάνε επί του διαδικαστικού, κάνουν ακόμα εκτιμήσεις ότι ο δρόμος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, ενώ τώρα ξέρουν, γιατί αυτό το είπανε με πάρα πολλούς τρόπους την Παρασκευή στην προηγούμενη σύσκεψη και όλοι οι δήμαρχοι,
που κανένας από αυτούς σχεδόν δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ, ότι τα πράγματα προχωράνε και ότι ο δρόμος ξεκινάει το Γενάρη και θα γίνει. Όταν έχουμε εξέλιξη στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αλλάξει το πλαίσιο λειτουργίας του κλήρου, των ιερέων, της εκκλησίας και της σχέσης με το κράτος, το πρώτο βήμα φαίνεται ότι γίνεται, Γιώργο. Ναι, έγινε για την ακρίβεια, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου. Έκαναν και κάποιες κοινές δηλώσεις. Κοίταξε, τα βασικότερα σημεία είναι τα εξής. Πρώτον, ότι το κράτος εξασφαλίζει ετήσια αποζημίωση για την πληρωμή των ήδη υπαρχόντων κληρικών. Όμως, εάν η Εκκλησία επιλέξει να αυξήσει τον αριθμό τους, αυτό δεν σημαίνει και αύξηση του ποσού της αποζημίωσης. Δεν θα λογίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι οι ιερείς. Και πλέον η Εκκλησία δεν θα εγείρει και καμία αξίωση επί της εκκλησιαστικής περιουσίας που έχει περιέλθει στο κράτος. Κάτι παλιές διεκδικήσεις, θυμάσαι. Μισό λεπτό τώρα. Ναι. Μισό λεπτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί αυτό είναι φρέσκο. Φρέσκια είναι. Να πάμε τώρα. Να την πάμε λίγο παρακάτω για να την κάνουμε λίγο πιο κατανοητή. Να πω και το τελευταίο, επειδή ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένα θέμα από καθήλωση θρησκευτικών συμβόλων κτλ. Που είχε διαρρεύσει. Ναι, αυτό είναι το δεύτερο από πρωθυπουργό. Ναι, αυτό το χαρακτήρισε και αστείο μάλιστα. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτά είναι τα βασικά. Μάλιστα. Άρα οι σταυροί θα μείνουν στη θέση του και εικόνα. Προφανώς. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ιερείς που υπάρχουν και λειτουργούν σήμερα. Αυτοί θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το κράτος, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω ποια θα είναι ακριβώς η διαδικασία, μάλλον θα αλλάξει. Δηλαδή, για τους καινούριους από εδώ και πέρα. Για τους καινούριους δεν υπάρχει τίποτα. Για τους νέους. Ναι. Ναι, θα πρέπει να, αν θέλει κάποιος να πάρει, υποθέτω η Εκκλησία, θα πρέπει να αναλάβει και τη μισθοδοσία της. Η Εκκλησία συνεχώς. Ναι, όχι, αν φύγει κάποιος. Και τη θέση του πάρει κάποιος άλλος, προφανώς αυτό θα καλύπτεται, υποθέτω τώρα, υπόθεση κάνω, από την αποζημίωση που έχει συμφωνηθεί. Άρα. Απλά το ύψος αποζημίωσης δεν θα ανέβει. Άρα λοιπόν θα ισχύει μόνο για τους ήδη υπάρχοντες ή για αυτούς, υποθέτω, που θα καλύψουν τις θέσεις τους. Όταν αυτοί φύγουν για οποιοδήποτε λόγο. Να πούμε ότι παρόν στην συνάντηση αυτή ήταν και ο Μητροπολίτης Πατρών, ο κύριος Χρυσόστομος. Και φάνηκαν ότι ήταν και οι δύο πλευρές ικανοποιημένες από τα όσα ελέγχθησαν. Δηλαδή και οι μεν και οι δε φάνηκε ότι πήραν αυτό που ήθελαν. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια. Πάμε στα αναδρομικά, κυρίες και κύριοι, για τα οποία συνεχίζει να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από συνταξιούχους όλων των κλάδων. Αφορολόγητα θα είναι τα χρήματα που θα πάρουν αναδρομικά περίπου 50.000 εργαζόμενοι σε δήμους. Οι εργαζόμενοι σε δήμους θα πάρουν αναδρομικά τις παροχές σε είδος που στερούνται από το 2012 έως το 2016. Τα χρήματα αυτά θα είναι αφορολόγητα και υπολογίζονται σε 800 ευρώ για κάθε χρόνο. Έτσι, οι εργαζόμενοι στους δήμους δικαιούνται έως και 4.000 έκαστος. Έως 4.000 ευρώ θα πάρουν οι υπάλληλοι των δήμων αναδρομικά από το 2012 μέχρι και το 2016. Είναι τα δώρα Χριστουγέννων, ο 13ος και ο 14ος μισθός, όπου τους είχαν κοπεί με τα προηγούμενα μνημόνια και αυτή η μερίδα των φορολογουμένων θα πάρει τα χρήματα αυτά καθαρά και αφορολόγητα. Δεν πρόκειται να φορολογηθούν και εκτός από τα αναδρομικά σε χρήματα θα είναι και τα αναδρομικά σε είδος. Αυτά είναι αφορολόγητα τα χρήματα, δεν φορολογούνται και θα κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους. Αναδρομικά δικαιούνται όσοι εργαζόμενοι προβλέπεται να λαμβάνουν γάλα και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως στην καθαριότητα, στα κημητήρια, στην αποχέτευση, στα αρδευτικά δίκτυα, σε βιολογικούς καθαρισμούς κτλ. Πάμε τώρα στο κίνημα αλλαγής και στις επιλογές του για τους Δήμους και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Στην Περιφέρεια φαίνεται ότι έχουμε νέα, γιατί ο Κώστας Πιλιόπουλος, πρώην Υφυπουργός Άμυνας και για πολλές τετραετίες βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, ετοιμάζεται, φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση, έχει κλείσει η απόφασή του να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Μπορεί η προσπάθεια στήριξης του από τη Νέα Δημοκρατία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να μην είχε την εξέλιξη που ανέμενε. Ωστόσο, ο πρώην Υφυπουργός Κώστας Πιλιόπουλος ετοιμάζεται για κάθοδο στις εκλογές του Μαΐου και μάλιστα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις για τη διαμόρφωση ψηφοδελτίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Πιλιόπουλος στηρίζεται από ένα μέρος του αποστασιοποιημένου Κινάλ αλλά και από ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας που δεν διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τον κομματικό της κορμό. Το ενδιαφέρον σε σχέση με τον Κώστα Πιλιόπουλο
Βασιλιόπουλο είναι ότι μπορεί ο ίδιος να έχει διαφοροποιηθεί από το Κινάλ με δηλώσεις του, που σε κάποια σημεία είναι ιδιαίτερα επικριτικές, αλλά στηρίζεται ανοιχτά από στελέχη του κόμματος, τα οποία δεν συμμορφώνονται με την απόφαση του Κινάλ να στηρίξει την υποψηφιότητα Κατσιφάρα μετά την περιφερειακή συνδιάσκεψη, όπου η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλο προβληματισμό, καθώς τις τάξεις των υποστηρικτών Σπυλιόπουλου βρίσκει κανείς ακόμη και υψηλά στελέχη της νομαρχιακής του Κινάλ Αχαΐας, πέρα από στελέχη της παράταξης Σόκου και ορισμένα παλιά αυτοδιοικητικά στελέχη, όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης Πεφάνης. Μάλιστα αυτά τα στελέχη εντοπίζονται στις τάξεις των υποστηρικτών της τάσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Θεωρείται ωστόσο βέβαιο ότι ο κύριος Σπυλιόπουλος θα επιχειρήσει να διεμβολήσει και το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το αφήγημά του θα έχει κεντροδεξιό χαρακτήρα, κόντρα στο κεντροαριστερό πόλο που έχει δημιουργηθεί περί τον Απόστολο Κατσιφάρα, μετά και την στήριξη που του παρέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε τώρα στην Κανακάρη, όπου εκεί έχουμε νέα εξέλιξη, με νέα ένσταση που έχει κατατεθεί κατά του τρόπου με τον οποίο έχει κατασκευαστεί ο δρόμος. Στην Ειδική Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσέφυγαν 12 κάτοικοι του Βόρειου Τμήματος της Κανακάρη και η ένωσή τους, ζητώντας να ακυρωθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιδρόμηση της οδού. Η πρώτη απόφαση που ζητούν να ακυρωθεί είναι να συνεχιστεί ο σχεδιασμός για την διάνοιξη της Κανακάρη, ώστε μετά από μια σειρά παρεμβάσεων να καταλήξουν στην αντιδρόμηση των οδών Κανακάρη και Κορίνθου. Το κάνουμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι για πάρα πολλά θέματα που άπτονται της σωστής, εν πάση περιπτώσει, λειτουργίας της αντιδρόμησης, γιατί εμείς ποτέ δεν είμαστε αντίθετοι με το θέμα του καινούριου έργου και το να βελτιωθούν οι συνθήκες της πόλης, αλλά και αν δεν γίνει σεβαστή άποψή μας και γίνει αντιδρόμηση, να γίνει με έναν σωστό τρόπο. Και τα θέματα αυτά είναι κυρίως θέματα ασφαλείας, γιατί υποθετικά, μάλλον επί της ουσίας, ποτέ δεν έχουμε δει ακόμα κανέναν να αναφέρεται και στα θέματα ασφαλείας του σχολείου στη διασταύρωση Μήνη Περιμετρική και Κανακάρη, και στα θέματα ασφαλείας των περιοίκων στο τμήμα του δρόμου που είναι στενό, και στα θέματα τα περιβαλλοντικά, αλλά και σε τελευταία ανάλυση, αυτό για το οποίο μας κατηγορούν, ναι, για το πού θα παρκάρουμε οι περιοίκοι που δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Η δεύτερη απόφαση αφορά στην ανάθεση μελέτης που θα εξετάζει τον καθορισμό εναλλακτικής διαδρομής των συγκοινωνιακών γραμμών στην κατεύθυνση από νότο προς βορρά, δηλαδή της εξόδου της οδού Κανακάρη, στο τμήμα της μετά το κέντρο της Πάτρας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπουμε καμία κίνηση. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι σαν πολίτες να υπερασπιστούμε και το δικό μας συμφέρον, αλλά και το κοινό καλό της πόλης. Και ομά μας να κάνουμε, και υπάρχουν και άλλες ενέργειες, οι οποίες θα ακολουθήσουμε εάν εξακολουθούμε να βλέπουμε μια, ας το πούμε, αδιαφορία στην επίλυση των τόσων σοβαρών προβλημάτων. Υποστηρίζουν ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι βλαπτικές για τους κατοίκους για μια σειρά από λόγους. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η Δημοτική Αρχή θα διοργανώσει σύσκεψη για την Κανακάρη την ερχόμενη εβδομάδα. Μ' ακούς, Ανδρέας. Δώσαμε και στον αέρα οδηγίες για το παράθυρο που θα ακολουθήσει. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Να καλησπέρισω τον κύριο Καρατζά που είναι μαζί μας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στα Lidl. Στο νομό Αχαΐας. Και είστε νομίζω και Γενικός Γραμματέας στο Κλαδικό Σωματείο, έτσι, για Καρατζά. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα περιστατικό, το οποίο θέλω να μας το εξηγήσετε, να καταλάβει ο κόσμος τι έγινε, γιατί από ό,τι κατάλαβα είστε διατεθειμένος και εσείς και οι συνεργάτες και οι συναδελφοί σας να φτάσετε και στη δικαιοσύνη. Φυσικά. Καταρχήν να σας καλησπερίσω. Ήρθα να πω το περιστατικό που συνέβη, αν και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και προσπαθούσαμε να μην τα βγάζουμε στον αέρα, ώστε ο συνδικαλισμός να μην δείχνει αυτή την πλευρά του, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει κάποια στιγμή όλα να τα πούμε στον αέρα. Σήμερα το πρωί, εφόσον ήμουνα στην εργασία μου, στην αποθήκη Little VP Πάτρας, που είμαι χειριστής και είμαι και συνδικαλιστής, είμαι του εσωτερικού σωματείου πρόεδρος των εργαζομένων στα Λίτ Νομού Αχαΐας και Γενικός Γραμματέας στο Κλαδικό Σωματείο, επισκέφθηκε η επιθεώρηση εργασίας υγιεινής και ασφάλειας για κάποια θέματα, να δει για κάποια θέματα ασφαλείας και υγιεινής.
Έκανε έλεγχο επιθεώρηση, τέλος πάντων. Φυσικά, όπως το λέτε, έκανε έλεγχο επιθεώρηση. Την είχε καλέσει μάλιστα η εταιρεία από ό,τι μου είπανε, διότι είχαν γίνει δύο περιστατικά με δύο εργαζομένους και είχαν έρθει οι άνθρωποι να τα καταγράψουν και να καταγράψουν και ό,τι άλλες περιπτώσεις υπάρχουν. Με είδανε, με καλωσορίζανε, μου είπανε, κύριε Καρατζά, σαν πρόεδρος που είστε, είναι αναμενόμενο να παραβρίσκεστε μέσα στον έλεγχο και για να μας πείτε κι εσείς αν υπάρχουν κάποια άλλα θέματα. Πραγματικά ξεκινήσαμε να κάνουμε τον έλεγχο, εγώ, η μία κυρία και ο κύριος της επιθεώρησης, ο υπεύθυνος ασφαλείας από τα Lidl και ένας προϊστάμενος αντιπρόσωπος των Lidl που είναι στο τμήμα. Καθώς πηγαίναμε και φτάσαμε στο σημείο να τους καταδείξω κάποια θέματα πραγματικά που είναι θέματα ασφαλείας και μάλιστα τα έχω καταγράψει και με σε φωτογραφίες για να φαίνεται του λόγου το αληθές, να μην νομίζουν ότι κάνουμε προπαγανδιστικές καταστάσεις με τέτοια πράγματα, είναι πολύ σοβαρά. Τα έδειξα και εκείνη τη στιγμή το αντίθετο σωματείο που είναι το περιφερειακό σωματείο Lidl Vipé Πάτρας, η διοίκησή του ήρθε, παραβρέθηκε, δεν είχα κανένα πρόβλημα, λογικά είναι να παραβρεθεί και οποιοδήποτε άλλο σωματείο, είναι το σωματείο που ανήκει στο ΠΑΜΕ και γιατί... Δεν τους παρεμποδίσατε δηλαδή για να τα θυρίζουμε. Όχι, δεν έχω δικαίωμα να παρεμποδίσω, ίσα-ίσα έπρεπε να καλεστούν. Οι συνδικαλιστές είναι να είναι υπέρ στους εργαζόμενους. Κατανοητό, απλά διευκρινίζω για την κουβέντα ότι εσείς δεν προκαλέσατε αυτό. Όχι, δεν προκαλέσα τίποτα. Ίσα-ίσα με ικανοποίησε ότι παραβρεθήκαν και ήδη. Ωραία, ήρθαν λοιπόν και οι εκπρόσωποι, όπως λέτε εσείς. Ήρθαν οι εκπρόσωποι, γιατί όμως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί λέω ότι είναι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, γιατί ανήκουν στην παράταξη του ΠΑΜΕ, έχουν βάλει και στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ και όλα αυτά. Ναι. Και όταν ήρθαν και άρχισα και έδειχνα τις φωτογραφίες ότι εδώ είναι τα θέματα και τα προβλήματα, μάλιστα τις έχω στο κινητό μου, μπορώ να τις δείξω, αρχίσαν αυτοί οι κύριοι να επιτίθονται κατά μου, να μου κάνουν λεκτική κακοποίηση, που δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ποια λόγια είναι. Μάλιστα ένας από τους εργαζόμενους που είναι στην ομάδα αυτών, κατέβηκε από το Κλάρκ, μου επιτέθηκε στο σημείο ώστε να φτάσει να με χτυπήσει, αλλά ευτυχώς πρόλαβε ο προϊστάμενος και τον συγκράτησε και τον έβαλε στη θέση του, δηλαδή τον εγύρισε, αλλιώς θα είχα χτυπηθεί κιόλας. Με απειλήσανε, μου είπανε ότι είσαι τελειωμένος, θα σε βρούμε έξω. Για ποιο λόγο? Ναι, αυτό δημιουργείται και σε εμάς και σε όλους, με αλφαγέτα το δημιουργείται μια απορία. Ο λόγος φυσικά είναι κατανοητή απορία σας. Ο λόγος είναι ο εξής. Θέλουν κάποια πράγματα να μην βγαίνουν προς τα έξω. Για να μην υπάρχει η κακή πλευρά, δηλαδή προς τα έξω για την εταιρεία. Μισό λεπτό τώρα. Αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Καταρχήν από ότι υπάρχει και καταγγελία πριν από λίγη ώρα. Ναι. Από τη σύνδεση, την παράταξη, σύνδεση που είπα στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι σοβαρό, γιατί μας λέτε ότι τα στελέχη του ΠΑΜΕ, μάλιστα, που είναι στην εταιρεία σας, μάλιστα, προσπαθούν να αποκρύψουν προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο δουλειάς, μάλιστα, ουσιαστικά κάνοντας πλάτες στην εργοδοσία. Φυσικά. Αυτό μας λέτε. Φυσικά. Και έχω τρόπους να το αποδείξω. Μάλιστα από τον πρόεδρο του σωματείου που σας λέω έχω μια δικαστική απόφαση που πάλι είχε κάνει τραμπουκικό τρόπο, με είχε χτυπήσει, με είχε στείλει στο νοσοκομείο και μάλιστα το πήγα δικαστικό στο θέμα και εγώ και η διοίκηση και μαζί και ο πρόεδρος του κλαδικού σωματείου, ο κ. Νικολακόπουλος, που και εκείνος είχε εξευριστεί οικογένειες, παιδιά και όλα τα συναφή. Έχουμε και παρελθόν. Έχουμε ένα παρελθόν, αθωωθήκαμε, ο κύριος δικάστηκε. Ο ίδιος κύριος είναι αυτός. Ο ίδιος ο κύριος αυτός έλειπε σήμερα. Ήταν ο πρόεδρος. Ήταν άλλος κύριος. Αλλά ήταν η υπόλοιπη διοίκησή του. Ναι. Η διοίκησή του με τον πρόεδρό τους αυτά που είχαν κάνει και πιο πριν, πραγματικά πήγαμε δικαστικώς, αθωωθήκαμε. Ο κύριος αυτός δικάστηκε, εκεί να καταλάβετε. Του αφαιρεθήκανε τα πολιτικά δικαιώματα και κάποια άλλα πράγματα. Έφαγε 18 μήνες φυλακή. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, κύριε Καρατζά, να καταλάβω. Θέλω λίγο γιατί να καταλάβω. Το ΠΑΜΕ, λέτε εσείς. Μισό λεπτό, θέλω να καταλάβετε λίγο ο κόσμος και να δείτε γιατί θέλει να αποκρύψει το ΠΑΜΕ κάποια πράγματα. Ναι. Όταν έχεις μια τέτοια δικαστική απόφαση και συνδικαλιστής να είσαι, δεν έχεις το αλόβητο. Η εταιρεία μέσα και κάθε εταιρεία μεγάλη έχει εσωτερικούς κανονισμούς. Και οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν είναι έξω από αυτούς τους εσωτερικούς κανονισμούς ούτε ο συνδικαλιστής. Όταν η εταιρεία έχει μια απόφαση στα χέρια σου τέτοια.
και λέει ότι εμείς είμαστε αθώοι και ο κύριος Κίνος τέλεσε ποινή ξυλοδαρμού και αδίκημα ποινικό, έπρεπε να πάρει τα ανάλογα μέτρα και τα δέοντα που έπρεπε μέσα από τον νόμο. Και δεν τα πήρε. Και δεν τα πήρε, τον έχει ακόμα και όλη τη διοίκηση τον έχει εκεί δεξί του χέρι. Πρέπει να σας πω πριν συνεχίσετε ότι εγώ επικοινώνησα, γιατί δεν γνωρίζω τους ανθρώπους που μου λέτε στον χώρο δουλειά σας που εκπροσωπούν την άλλη πλευρά, που κατηγορείτε, που καταγγέλλετε σήμερα. Επικοινώνησα με τον κύριο Αγγελόπουλο. Τον Δημήτρη τον Αγγελόπουλο, διακόψω, που είναι ο επικεφαλής του ΠΑΜΕ στην περιοχή. Βλέπει η κάμερα. Μπορεί να ζουμάρει. Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να ζουμάρουμε, αλλά είτε μας συστήνει. Είναι πράγματι θέμα ασφαλείας, πράγματα που έχουν επιγυρίσει και έχουν πέσει. Και το σωματείο αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, επιθεωρήσεις, και πρώτα πριν φτάσει στην επιθεώρηση, να φτάσει πρώτα με την εργοδοσία, την εργοδοσία να μιλήσει το θέμα, ώστε να αποτρέψουμε κίνδυνο εργαζομένων. Ναι, δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι μάλλον κάποια. Δανειασμένα χαρτιά. Τα οποία έχουν πέσει και είναι επικίνδυνα. Δεν είναι τα μοναδικά, έχω και άλλα πράγματα. Θα μπορούσαν, λέτε, αυτά, ναι, όντως, το επιβεβαιώνω και εγώ που το βλέπω τώρα, είναι κάποια χαρτιά που έχουν πέσει. Είναι επικίνδυνα, λέτε, να πέσουν στους ανθρώπους. Όχι, μην βγαίνετε από τον κάδρο, το κάδρο αυτό θα σας δώσουμε. Συγγνώμη, αν δείτε και ποιο δόθε. Αυτά εδώ δηλαδή. Εντάξει, υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Υπάρχουν θέματα ασφαλείας και γι' αυτό ήρθε και η επιθεώρηση. Δεν την καλέσαμε. Κύριε Καρατζά, ήρθε από μόνη να τα καταγράψει. Ακούστε με λίγο, κύριε Καρατζά. Σας ακούω. Για να μας ακούσει και ο κόσμος, γιατί εσείς λέτε, κάνετε αυτή την καταγγελία. Καταρχήν, πήγατε στην αστυνομία. Πήγα στην αστυνομία μέσω του δικηγόρου μου. Αύριο θα πάω στον εισαγγελέα. Θα μου δώσει εισαγγελική. Εντολή, παραγγελία. Παραγγελία, και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε τα νόμιμα. Μάλιστα. Πάντα στα νόμιμα. Πρέπει να σας πω ότι μίλησαμε λοιπόν με τον κύριο Δημήτρη Αγγελόπουλο, γιατί επιχείρησα να προσπαθήσω αυτό το λίγο χρόνο που είχαμε, γιατί σήμερα το απόγευμα μίλησαν μαζί. Μάλιστα. Να έχω και την άλλη πλευρά να ακούσω την άποψή του. Μου είπε ότι το σωματείο αυτό και οι συνεταιρίες αυτοί δεν είναι του ΠΑΜΕ. Δεν είναι ελεγχόμενοι από το ΠΑΜΕ. Όταν είναι μέσα στο ψηφοδέλτιό του, τι είναι. Σας λέω ότι είναι άλλη άποψη και εγώ μεταφέρω όπως κάναμε τη συζήτηση. Εγώ, επειδή δεν έχω αυτή τη στιγμή στο τηλέφωνο μου το απόκομα που κάνανε τις τελευταίες εκλογές, μπορώ να σας δείξω ότι είναι ο πρόεδρος αυτού του σωματείου. Είναι του ΠΑΜΕΛΕ. Λοιπόν, εμείς καταγράφουμε την καταγγελία σας. Αν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, είναι πράγματα απαράδεκτα και επικίνδυνα. Πρέπει να καταδικαστούν. Μισό λεπτό, δώστε μου λίγο το βήμα, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει κάποια πράγματα. Ένα λεπτό έχουμε όμως, όχι άλλο. Ένα λεπτό, δεν θα μπορέσω να πω κάτι άλλο παραπάνω, γιατί ο χρόνος θα είναι πάρα πολύ. Δεν γίνεται όμως η εταιρεία, η σεβαστή εταιρεία, προς εμάς τους συνδικαλιστές, να μας κοινοποιεί ένα εξώδικο και να μας ενημερώνει ότι αν θα βγούμε στον αέρα, ότι αν θα πάμε στα δικαστήρια και θα κατονομάσουμε αυτά τα πράγματα, θα μας κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση μήνυση και μας απειλεί ότι θα μας φτάσει στα δικαστήρια ώστε να βρει το δρόμο να μας απολύσει από εργαζόμενους. Λοιπόν, κύριε Καρτζά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Καρβουνιάρη που βοήθησε στη συζήτησή μας. Να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από 5 δήμους της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος της Πάτρας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 5 Δήμοι αλλά και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ζητώντας την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, ανάβει το πράσινο φως για να περάσουν στο υπερταμείο αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ειδικότερα στο ανώτατο δικαστήριο προσέφυγαν οι Δήμοι Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Κερατσινίου, Δραπετσόνας, Σπάρτης και Πάτρας, καθώς και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ζητώντας να ακυρωθούν ως παράνομες και αντισυνταγματικές οι αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες μεταβιβάζονται στο υπερταμείο μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, πίσω από τις υπουργικές αποφάσεις κρύβεται η μεταβίβαση του Λευκού Πύργου, του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, ο χώρος των τάφων της Βεργίνας, τμήμα του αρχαιολογικού χώρου των τάφων Φιλίππων που είναι γεγραμμένο στο Παγκόσμιο Κατάλογο Μνημείων της UNESCO, η Σπιναλόγκα, ο τάφος του Λεωνίδα στη Λακωνία, το Βυζαντινό Κάστρο του Επταπυργίου και άλλα μνημεία. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτή σας ενημέρωση από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Καλό σας βράδυ.